Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, τρίτο και τελευταίο μέρος σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένος ο επικεφαλής της Ελλάδος Αναντιπολίτευσης, ο κύριος Στέλιος Λουδιάς. Βέβαια, από αυτήν την καρέκα, καταλαβαίνετε, θα περάσουν όλοι. Αυτός είναι ο στόχος μας, η Δημοτική Σύμβουλη. Προς το παρόν όχι, γιατί ξεκινήσαμε χαλαρά. Αλλά αν θέλουμε, μπορεί να γίνει πραγματικά η ηλεκτρική. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να βγαίνει νόημα, να καταλαβαίνει ο κόσμος, να ενημερώνεται. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Γιατί μου λέει πολλές φορές, γιατί δεν βλέπουμε π.χ. τον Κώστα, τον Γιώργο. Δεν τους βλέπετε γιατί δεν θέλουν να έρθουν. Και δεν θέλουν να έρθουν, όχι δεν θέλουν να έρθουν. Δεν μπορούν, ντρέπονται, δεν το έχουν. Δεν νομίζω ότι όλοι γεννηθήκαμε να είμαστε απέναντι σε ένα γυαλί και να συζητάμε. Και εγώ σε ένα σημείο αυτό το αντιλαμβάνουμε πλήρως. Η δική μας πρόθεση είναι να έρθουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και θα το καταφέρουμε, διότι θεωρώ και δεν ξέρω για δική σας άποψη αυτό. Στη διάθεσή σας όλη η ομάδα. Με το που καλέσετε οποιοδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξή μου, θα είναι εδώ. Μάλιστα. Να δώσει συνέντευξη που πρέπει. Συνέντευξη για εμάς και το λέει. Για την ελληνική κοινωνία, ναι, ενημερώνεται. Μπορεί να τα λέμε και για τη βία. Ο κόσμος είναι το θέμα. Έτσι, ακριβώς, να ενημερώνεται. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση, όπως λέω εγώ, από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εκλεγεί στον ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου? Ποια είναι η δική σας άποψη? Ναι, θεωρώ ότι έχουν εκλεγεί νέοι άνθρωποι που βλέπουν εικόνες που δεν θα έπρεπε να βλέπουν. Μάλιστα. Θεωρώ με όλο αυτό και υγιή μυαλά στο τέλος να μην θέλουν να ξανασχοληθούν με τα κοινά. Θέλει δύναμη ψυχή, θέλει κουράγιο πραγματικά. 9 χρόνια αυτό που έχω ζήσει, με κορύφωμα αυτό, δεν μπορούσα να το σκεφτώ καν. Επειδή μιλήσαμε με τον συνδυασμό του κυρίου Παυλή, μιλήσαμε με τον συνδυασμό του Νίνη Δημάρχου, πείτε μας λίγα δύο για τον κύριο Σωροκάκη. Γιατί πιστεύετε άλλαξε τελευταία στιγμή και τελικά ψήφισε το θέμα Φιλόδημος? Είναι επειδή το πιστεύει ότι είναι θετικό, ή είναι αυτό που ακούω ότι έτσι κι αλλιώς δεν περνούσε, δεν θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε αντίθετοι? Ίσως φοβάται την κριτική της κοινωνίας ο Γιάννης Σωροκάκη, γιατί το συζητήσαμε το θέμα, μιλάω και με τον Γιάννη Σωροκάκη. Ίσως και 4 χρόνια δίπλα στο Μιχάλη τον Κόλλια. Κόλλησε αυτό το οποίο σας έλεγα και πριν, να θέλεις να λες στην κοινωνία αυτό που θέλει να ακούσει. Ίσως, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα συνεργαζόμαστε με όλους, μιλάμε με όλους. Είμαι ανοιχτός συνεργασία και σας θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή, στην πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν άρχισε ο κύριος Δήμαρχος να λέει ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Εγώ θέλω να είμαστε ενωμένοι, θέλω να είμαστε δυνατοί, σαν μια γροθιά για τον τόπο. Δεν νοείται. Ένας νεοεκλεγής δήμαρχος και ειδικά με την νομοθεσία του Κλεισθένη που δίνει την πλειοψηφία στην αντιπολίτευση, να μην καλέσει τουλάχιστον τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης ώστε να βρει, όχι συνεργασία, κάποιες κοινές ενταγμένες. Κάτι θα ταιριάζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, σε κάτι θα μπορούμε να ταιριάξουμε. Δεν έγινε αυτή η κίνηση από την πλευρά του δημάρχου? Τοποθετήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο λέγοντας ό,τι σας λέω εδώ και νιώθοντας την πίεση, ο κύριος δήμαρχος μας κάλεσε στο γραφείο του, τους επικεφαλείς που πήγαμε και με δημοτικούς συμβούλους. Εκεί είχα βρεθεί με τον Γιώργο τον Παλαμπουγιούκ, τον Τραμπούλη, τον Γιώργο και εγώ προσωπικά, ο κύριος Ασβεστάς, ο κύριος Παυλής. Βρεθήκαμε 5-6 ανθρώποι να συζητήσουμε. Περιττώ να σας πω ότι για όλα φταίει ο Περιφερειάρχης. Για όλα όσα κακά συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση. Τον έχετε ενημερώσει τον Περιφερειάρχη εσείς προσωπικά για αυτά που ισχύει ο Δήμαρχος? Δεν έχει τύχει, όχι, δεν έχει τύχει να μιλήσω μαζί του, αλλά κάποια στιγμή ελπίζω που θα βρεθεί στη Λέρο να πιούμε ένα καφέ και να συζητήσουμε. Για οτιδήποτε λοιπόν συμβαίνει, φταίει η Περιφέρεια. Για οτιδήποτε κακό συμβαίνει, φταίει η κυβέρνηση. Για οτιδήποτε κακό συμβαίνει τώρα. Είναι μια πετυχημένη συνταγή του Δημάρχου, ότι την έχω καταγράψει, τα έχουμε συζητήσει, που του βγαίνει. Ναι. Καταφέρνει να πει ότι φταίει και σου ήταν και έτσι, δεν ξέρω. Έργα εκατομμυρίων. Τώρα το γυρνάει οτιδήποτε κακό συμβαίνει για τον τόπο, φταίει η αντιπολίτευση. Τώρα το γύρισαμε αλλιώς, φταίει η αντιπολίτευση. Μα είχε την πλειοψηφία τις προηγούμενες χρονιές, στις άλλες δύο θητείες σου. Τι έκανες γι' αυτό? Είδε κάτι κοινωνία, είδε κάτι μπορεί πρόσωρε, κάτι που αλλάξει τον τόπο? Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα που είπατε το όνομα του κυρίου Σβεστά, πείτε μου αλήθεια, πώς σας φαίνεται πλέον αυτό το νέο, τη νέα μόδα που πάει να καθιερωθεί στο νησί με αυτά τα πανωτά δελτία τύπου? Και μένω στο τελευταίο, διότι θεωρώ ήταν αρκετά σκληρό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής όταν καταφέρθηκε ευθέως κατά του κυρίου Ασβεστά, ρωτώντας μάλιστα και γνωρίζει ο κόσμος, από ό,τι θυμάμαι, το ποιόν σας, κύριε Ασβεστά. Πώς σας φαίνονται αυτές οι επιθέσεις μέσα από τα δελτία τύπου? Φωτοβολίδες. Και από τις δύο πλευρές, βέβαια. Και από τις δύο πλευρές έχουν σκληρά πράγματα υποθεί για τον νυν δήμαρχο. Αν παρακολουθείτε τα δελτία τύπου της παράταξης, είναι στοχευμένα πολιτικά. Το να γυρνάς κάτι, το πολιτικό να το κάνεις προσωπικό, θεωρώ ότι είναι ανήθικο. Δηλαδή είναι ντροπή. Έναν άνθρωπο 70 χρονών, έναν φτασμένο επιχειρηματία, να βγαίνεις και να λες 1002 την αν θέλει να σωτεί. Δεν μπορώ να βγάλω νόημα από όλο αυτό. Αλλά τον έχουμε ομάδα 9 χρόνια να πετάει φωτοβολίδες. Ελπίζω να σταματήσει αυτό.
Και να μάθει να συνεργάζεται. Εμείς ελπίζουμε, κύριε Λουδιά, να σταματήσει αυτό και από τους 21 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους και από τον Δήμαρχο που δίνει το νεύμα πάντα για ό,τι συμβαίνει θετικό ή αρνητικό σε αυτή την κοινωνία, διότι ο κόσμος περιμένει πράγματι σε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνουν πολλά πράγματα. Και αν συνεχίσουμε με αυτό το σκηνικό, πιστέψτε με, τα λεφτά θα πηγαίνουν δίπλα και παραδίπλα. Κάντε λάθος. Οτιδήποτε σωστό πάλι. Όσο και αν μας βρίζει, όσο και αν κλωτσάει καρέκλες στο Δημοτικό Συμβούλιο, οτιδήποτε σωστό για την κοινωνία θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί να το ψηφίζουμε. Σας έφερα παραδείγματα. Δεν είμαστε 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης τρελοί και είναι ο μόνος λογικός ο Δήμαρχος και η ομάδα του. Δεύτερον, δεν έχω ακούσει μία τοποθέτηση ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουν γίνει δύο Δημοτικά Συμβούλια. Μία τοποθέτηση Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν είναι λογικό αυτό. Δεν έχουν μια απορία, δεν έχουν μια ερώτηση. Να τοποθετηθούν μια διαφορετική άποψη. Πιο πολύ και νέοι. Τώρα θέλει λίγο χρόνο ίσως να πάρει λίγο μπροστά. Βλέπετε στην παράταξή μας υπάρχει μια πολυφωνία. Όλοι θα μιλήσουμε, όλοι θα πάρουμε τον λόγο. Σας το είπα ότι εγώ ακούω προς το παρόν απ' έξω πολύ καλά λόγια για την εγγένη παρουσία της ομάδας. Γι' αυτό μιλάω. Και έτσι θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις. Οτιδήποτε αρνητικό θα το καταψηφίσουμε, οτιδήποτε θετικό θα το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Πιστεύετε τελικά ότι υπάρχει κοινός τόπος σε αυτή τη νέα δημοτική αρχή να υπάρξει συνεννόηση και να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα για το αύριο αυτού του τόπου? Ο άρχον του τόπου είναι αυτός που θα καθορίσει αν θα υπάρχει συνεργασία. Από εκείνον. Εκείνος πρέπει να καθορίσει αν θέλει συνεργασία ή δεν θέλει συνεργασία. Σας είπα, ξεκινήσαμε στραβά, δεν θέλει συνεργασία. Δεν μας κάλεσε καν ως επικεφαλής. Μακάρι, όταν λέμε συνεργασία, ίσως έχει στο μυαλό του ο κύριος Κόλλιας κάποια άλλη έννοια της λέξης συνεργασία. Συνεργασία δεν σημαίνει να συμφωνώ με ό,τι λες. Σας το είπα και πριν. Έτσι κι αλλιώς η θεσμοθετημένα για την πολίτευση είναι να κρίνει και να απορρίψει ή να ψηφίσει τα θετικά. Αυτό είναι η νομοθεσία, είναι το Σύνταγμα το λέει. Και του τοποθετήθηκα ξανά στη συνάντηση αυτή. Οτιδήποτε σοβαρό θέμα έρχεται για τον τόπο, καλό θα είναι να μας καλείς, κύριε Δημάρχε, εδώ να συζητάμε, να τα βάζουμε κάτω, ώστε να μην χάνουμε και 3-4 ώρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δεν θέλει να το κάνει. Στο χέρι του είναι λοιπόν να το κάνει. Το μετανιώσετε, κύριε Λουδία, που ασχοληθήκατε ως επικεφαλής μιας παράταξης βλέποντας αυτά που συμβαίνουν αυτές τις πρώτες συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ποτέ. Ίσως παίρνω και δύναμη από όλο αυτό. Να το συνεχίσω ακόμα πιο δυνατά. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυνατή κυβέρνηση που έχει κάνει και ένα, θα έλεγα, σπριντάρισμα σε αυτές τις πρώτες 3 μήνες σχεδόν διακυβέρνησης, πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει και το νησί μας να πάει σε διαφορετικούς δρόμους από αυτούς που είχαμε συνηθίσει? Εγώ προσωπικά και με τις γνωριμίες τις δικές μου όσον αφορά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που σας ξαναλέω, το διαχωρίζω από το Δήμο, είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε να βοηθήσω τον τόπο μου όπου χρειάζεται. Αλλά σας είπα, επικεφαλής σε αυτόν τον τόπο είναι άλλος. Άρχον του τόπου είναι ο Μιχάλης Κόλλιας. Ας αποφασίσει ότι θέλει να συνεργαστεί και εμείς είμαστε εδώ. Εμάς μας ικανοποιεί να ακούμε από ένα νέο πολιτικό ότι. Δεν είμαι πολιτικός. Είσαι ρομαντικός, πολιτικός δεν είμαι. Εντάξει, όταν ασχολείσαι τώρα με την πολιτική από 8 χρονών παιδάκι, τώρα πολιτικός. Εντάξει, δεν είμαι πολιτικός. Γιατί έχει κακή έννοια πλέον ο όρος πολιτικός. Εντάξει, ξέρετε, τώρα υπάρχουν και πολιτικοί όπως τώρα, ας πούμε, να πω για τους δικούς μας, για τον Μάνο τον Κόνσολα. Που ή τον είναι Γιάννη πλέον, τον Παπά, τον φίλο μου. Το Γιάννη τον Παπά. Είναι πολιτικοί τέλος πάντων που λες καλώς βρίσκονται εκεί η Μίκα Ιατρίδη. Καλώς βρίσκεται εκεί, πολεμάει. Έχουμε δει μέσα σε 2 μήνες να είναι σε χιλιάδες επιτροπές να φωνάζουν. Τελευταία στιγμή και οι τρεις αυτοί, Μάνος Κόνσολας, Γιάννης Παπάς, Μίκα Ιατρίδη, έκαναν τα πάντα ώστε να μην έρθουν αυτοί 500 έξτρα εδώ και θα γινόταν, όπως καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο χαμός στο νησί μας. Λειτουργούν, τρέχουν. Λίγο τον Βασίλη τον Ιψηλάντη έχουμε χάσει. Έρχεται νύχτα στη Λέρο, φεύγει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο κ. Ψηλάντης έχει ένα δικό του τρόπο που σκέφτεται και κινείται, είναι δικό του θέμα. Μετά τις εκλογές χάθηκε, δεν τον έχουμε ξαναδεί καθόλου στον τόπο. Αυτό, βλέπω τον Μάνο τον Κόσολα στον τόπο, βλέπω τη Μίκα την Ιατρίδη, βλέπω τον Γιάννη τον Παπά που έχει 4 ώρες. Ο Βασίλης Ψηλάτης έρχεται 12 η ώρα και 7 η ώρα το πρωί φεύγει. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα, δεν μπορεί να κρίνουμε εμείς τι κάνει. Η ηλεκτρική κοινωνία θα τον κρίνει σε επόμενες εκλογές. Θα βγάλει δικά του συμπεράσματα σε επόμενες εκλογές. Κλείνοντας, κύριε Λουδιά, μπορείτε να μας κάνετε μία πρόβλεψη αν η χρονιά αυτή που θα κλείσει με ευχάριστες ειδήσεις? Φοβάμαι τις προβλέψεις. Γιατί μου ξανακάνει, πέστε μου. Εντάξει, είναι πιο εύκολη αυτή η πρόβλεψη, διότι θέλουμε απλά να μας πείτε αν αυτή η χρονιά που θα κλείσει θα βρει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που βρίσκεται σήμερα. Θα δρομολογηθεί η κατάσταση, αλλά μέχρι να συνειδητοποιήσουν το τι γίνεται σαν νέα Δημοτική Αρχή και νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πιστεύω θα περάσουν τουλάχιστον 6 μήνες. Αλλά σιγά σιγά θα δρομολογηθεί.
Λέμε. Ας ελπίσουμε. Καλά, εγώ ακούω τώρα επικείμενες μηνύσεις για κάποια δελτία τύπου, για κάποιες υπολείψεις που θύχτηκαν. Και αν ξεκινήσουμε έτσι. Εντάξει, τώρα και από τη στιγμή που θα κάτσεις εσύ και θα λιδωρήσεις το όνομά μου, θα κάτσω εγώ να σου πω καλά, έκανες, ξαναβρίσαμε. Όχι, όχι. Ναι. Αν δεν σου στείλω το μήνυμα, θα αποδρασυνθείς. Και αυτό έτσι είναι βέβαια από όλες τις πλευρές θα συμβεί. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν αυτά, διότι κύριε Λουδιά, ο τόπος αυτός πρέπει να πάει μπροστά. Υπάρχουν πολλοί ανοιχτοί λογαριασμοί του νησιού μας και της κοινωνίας με την ανάπτυξη, με το αύριο. Πρέπει όλοι να καθίσετε 21 να τα βρείτε, διότι αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Το νησί αυτό να πάει πιο μπροστά και να λύσει τα προβλήματα του. Διότι αν θα περάσουν αυτά τα χρόνια χωρίς να έχουν λυθεί σημαντικά προβλήματα του νησιού μας, πολύ φοβάμαι το τρένο της ανάπτυξης θα μας φυρίζει από μακριά και θα περάσει από εδώ. Επαναλαμβάνω. Δεν έχω εκλεγεί εγώ δήμαρχος, δεν έχει εκλεγεί ο Γιώργος Παυλής, δεν έχει εκλεγεί ο Γιάννης Σωροκάκης. Η κεφαλή του τόπου, ο άρχον του τόπου είναι ο Μιχάλης Κόλλιας. Εκείνος πρέπει να βρει τον τρόπο για τη χρήση τομή ώστε να συνεργαστούμε και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αν λοιπόν φέρνει σωστά τις προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν είμαστε σωστά ενημερωμένοι, αν φέρνει σωστά πράγματα για τον τόπο, θα είμαστε και να το ψηφίζουμε. Δεν είναι δυνατόν να συμφωνούμε σε όλα. Η συμπολίτευση διοικεί και η αντιπολίτευση ελέγχει τη συμπολίτευση με τις προτάσεις τις δικές της. Κύριε Λουδιά, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρώτη συνέντευξη που δώσατε στο κανάλι μας και στην εκπομπή σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισχύει και για μένα το ίδιο, ότι είμαστε κοντά σας ανά πάσα στιγμή. Θέλετε κάτι να αναδείξετε, όπως είμαστε κοντά σε όλους τους συνδυασμούς και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Το τηλέφωνο μου δεν κλείνει ποτέ. Εμείς είμαστε εδώ για να καταγράφουμε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να βρεθεί μια συντεταγμένη ώστε να υπάρχει κάλυψη τηλεοπτική του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το λέω διότι καταλαβαίνω ότι και ο κόσμος πλέον μας πιέζει ότι θέλει να υπάρχει εικόνα. Δεν είναι στο χέρι μου. Ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο concept, είναι θέμα του σταθμού. Εμείς όμως είμαστε διαθετημένοι να το κάνουμε. Λείπει να τα βρουν ο Δήμος με το κανάλι και όλα αυτά. Να δούμε πώς θα το κάνουμε ώστε να υπάρξει στα δημοτικά συμβούλια κάλυψη. Θα συμπληρώσω και κάτι άλλο. Θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα όταν ξέρεις ότι έχει αναμένη κάμερα και αυτό που είπες, το θετικό ή το αρνητικό. Σίγουρα. Θα συγκρίνει η κοινωνία. Θα είναι διαφορετικά. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι κλείνοντας. Καλό θα ήταν και μια πρόσκληση απευθύνω προς τον κύριο Δήμαρχο για να μην μονολογούμε εδώ. Καλό θα ήταν να έρθει μια καρέκλα από εκεί, να καθίσουμε στη μέση, να κάνουμε ερωτήσεις. Ένας γόνιμος διάλογος να ενημερωθεί ο κόσμος και να καταλάβει επιτέλους ο κόσμος το ποιος λέει την αλήθεια. Κλείνοντας, πρέπει να πω ότι. Είχα επιδιώξει και προεκλογικά. Μάλιστα. Δεν έγινε σίγουρα αυτό με δική μας ευθύνη. Σίγουρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αφού θα γίνει ένας πρώτος κύκλος ενημέρωσης και γνωριμίας των δημοτικών συμβούλων. Ενώ ενημέρωση και γνωριμία σε πολιτικά δεδομένα. Βέβαια, δεν ξέρετε τον Παλαπουγιούκ ή τον Κώστα ή τον Γιώργο, τους ξέρετε αυτούς. Αλλά με πολιτικούς όρους εδώ στην εκπομπή, η αμέσως επόμενη κίνησή μας είναι να γίνονται εδώ διάδες και τριάδες και τετράδες. Γεροδημοκρατία. Ναι, για να βγάζει ο κόσμος, όπως λέτε, τα δικά του συμβάντα. Εμείς θα είμαστε εδώ, απλά θα διευθύνουμε, θα παρεμβαίνουμε εκεί που νομίζουμε ότι πρέπει να παρέμβουμε και θα αφήνουμε τον κόσμο να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, τις απαντήσεις που θα δίνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς θα μπορούν να υπάρξει και διάλογος μεταξύ τους. Κύριε Λουδιά, καλή συνέχεια, είστε καλά. Καλή επιτυχία, είστε το νέο, είστε η ελπίδα, κάθε τι νέο είναι θεωρώ ελπίδα για τον τόπο, φτάνει κι εσείς και σας το λέω τόσο φιλικά όσο μπορώ να το αισθανθώ και το λέω κάμερα, να δείτε τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική γωνία, έτσι κι αλλιώς εσείς έχετε ήδη δεσμευτεί γι' αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της τετραετίας και η εμπειρία δική σας θα είναι υπέρ του τόπου, αλλά και η γόνιμη αντιπολίτευση θα φέρει καλό αποτέλεσμα για το Δήμο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας, όπως σας είπα, και όλη η δημοτική μου ομάδα. Λοιπόν, κύριε Λουδιά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ που σήμερα μείνατε κοντά μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Είχαμε εδώ τον κύριο Λουδιά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε επικεφαλής και απ' άλλες παρατάξεις, όπως και δημοτικό συμβούλους. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε πού αλλού, 8 με 9 μέσα από τη δική σας εκπομπή, τα νέα της Λέρου, μέσα από το Αιγαίο TV. Καλό βράδυ.